Μακριά από μένα κάθε ιδέα για ημερολόγια. Τα περισσότερα απολογίες αζήτητες και άλλα νάρχηση. Φρικτά επιμύθια, πληκτική διανόηση, τα γνωστά και τα δηλωμένα. Κι όμως υπήρχε τόσος βρασμός ζωής εκείνες τις κρίσιμες ώρες μας, όπως τις ξεφυρίζει τώρα ο ημεροδείχτης. Σαν σήμερα τότε, στις ίδιες αφύλακτες διαβάσεις εισάβρουν Τσιμισκή και Βουεροκτώνου, από την κορυφή του Λιγαβητού αραιωμένες ρηπές πολυβόλου. Έλυσε τα δάχτυλα και τρέχοντας πρώτη θερίστηκε στη μέση της λεωφόρου. Κι αυτός όρθιος να ουρλιάζει δίπλα σε δυο τραμ από χτες πλαγιασμένα στο ύψος Ιπποκράτους Καλλιδρομίου. Γύρω του οι σφαίρες βροχή, αλλά καμιά δεν γάζωνε τη φωνή του με τον μπουφάν της στα χέρια του, ώσπου του περιμάζεψε η τελευταία περίπολος. Πέρασε καιρός από τότε και μια μέρα στην άχαρη επαρχία του ξύπνησε με τη μνήμη τους. Ήμουν και δεν ήμουν εκεί, σ' αυτά και τα πέρα βουνά, η καρδιά μου μια σύνθλιψη, σαν το ζαγόρι μετέωρη που το έκαψε η κατοχή, κι άλλοτε πάλι σε γάζωνε μια ρηπή του Λυκαβητού, φωνή μου της μαύρης ασφάλτου. Χρυσινός Δεκέμβρης και τα βριανά θύματά του, αυτός ο ακαριέος και εκείνα την πανιέα. Από την πλευρά του Αναμπελοκήπων, με προτεταμένα τα στέν, ανέβαινε έρποντας μια δημιουργία ιερολοχίτες, σαν τους τερμίτες της Αφρικής. Ο Τσόρτσελ στη Μεγάλη Βρετάνια, ανάμεσα από δυο πουρα τους μάζεψε και πάλι τους έδιωξε, ανασηκώνοντας τους ώμους του ταυροπός κατά το μέρος της Μεγάλης Αρκούδας, με τις αιμορροίδες και το αλκοόλ με στα μάτια, στο φόρτε τους. Γύρισε τελευταίος και ο ποιητής εμπειρίκος και ανεξίκακος κάθισε και έγραψε ένα ποίημα που το ονόμασε «Ο δρόμος», όπως αν δεν του είχε συμβεί θα είχε γράψει μια ουτοπία της Επανάστασης και αν είχε τραβήξει και πέρα από τα κρόρα θα είχε τελειώσει και εκείνος τη Θηβαΐδα του. Ήμουν δευτεροητής όταν άρχιζε η πρώτη εποχή προγραφών. Από τότε προγραφή και σπουδές δύο κύκλοι παράλληλοι και τους ένωνε υπόγεια διάβαση η ποίηση. Η ποίηση μυστική τεθλασμένη των αντιστάσεων. Χωμένη στα φοιτητικά σπουδαστήρια διαβάζαμε πλατωνικούς διαλόγους και απόκριφα κείμενα, όπως παλιότερα τη γυναίκα της Ζάχυνθος και το Μακρυγιάννη, και αρχότερα μεταξύ Γαλλικού Ινστιτούτου και Γεναδίου Θερμιδοριανούς και Αιρετικούς του Μεσαίωνα, με την ακοή στραμμένη πάντα στην πόρτα προς τα βήματα 2-2 των εισερχομένων. Ξημέρωνε με ανακοινοθέντα και νύχτωνε με σήματα μόρς στους προσώτηχους και κρυφούς φωτισμούς από κάφτρες τσιγάρων άγνωσων φίλων. Η αλήθεια διάτρητη, από νικητές και από νικημένος, μύριζε πτωμαΐνη. Κι όμως 2-3 χρόνια πριν, οι ίδιες φωνές βουερές και ακατάσχετες από τη συμβολή των οδών Αμαλίας, Σοφίας, στα δύο Ερμού Φιλελλήνων, σειραίοντας προς την αιματόβρεχτη πλατεία Συντάγματος. Και δύο δρόμους πιο μέσα, τα ελεύθερα γράμματα, ψηλά στο πατάρι του Αϊτού, εκεί που προκατέθεσες και εσύ τη φωνή σου μαζί με τους άλλους συνομιλίκους σου πριν καλά-καλά γνωριστείτε. Εκεί οι γνωστοί και φτασμένοι πριν γίνουν οι ελαιογραφίες που ξέρουμε, ο Βάρνελης και ο Αυγέρης, κυριά και που ο Σικελιανός. Εκεί και οι νεότεροι, οι διαρκώς ανερχόμενοι τότε Βρετάκος και Ρίτσος, ο τελευταίος συχνά μαζί με τους νέους ποιητές του Θεμέλιου, Λιβαδίτης, Κατσαρός, Αλεξάνδρου, Πατρίκιος, και ανάμεσα στους πολλούς πεζογράφους παρόντες κατά καιρούς ο Κοσμάς Πολίτης πότε-πότε και ο Θράσος Καστανάκης πριν επιστρέψει οριστικά στο Παρίσι. Μα εσύ συγκράτησες πιο πολύ μες στη χούφτα σου, κατηβαίνοντας τη γυριστή σκάλα μια μέρα τη βαθιά αποχαιρετιστήρια χειραψία της Μέλπος Αξιώτη,
μορφή σκεφτική και όμως διάφανη, με το κορμί της λαμπάδα και τη γερακωτή μύτη, κι ύστερα σαν λεοπάρδαλη των λεωφόρων να χάνεται από λόχμη σε λόχμη και από πρωτεύουσα σε πρωτεύουσα της διχασμένης Ευρώπης. Μπρος από τον καραβία της Ακαδημίας είδα και τον Δημήτρη Χαντζίνη, μορφή συνεφιασμένη, πώς να ξεφύγει από τη σιδερένια κλούβα που είχε καταντήσει και γι' αυτόν η πρωτεύουσα, με τον απόδι έξω από την πόρτα έμοιαζε τα λελέκια της Τουρκόπολης όπου γεννήθηκε, να μείνει ή να τραβήξει και πάλι για τα βουνά και από εκεί στα ξένα στενά με την μαγιάρα του και τους άλλους φυγάδες παρών στα επιτροπάτα τους. Μα τις νύχτες οι άλλοι διχάλα και μέγγενοι ακίμητοι, προς πού να στραφεί και να γράψει για την τραγωδία και τα τραγούδια της άλωσης ή για το τέλος της μικρής πόλης του που την άφησε με τα συνάφια της ετοιμόρροπα πίσω του. Ο Ελιάρ πριν 2 χρόνια στην Αθήνα. Θυμάμαι η σάλα του Αττικού κατάμεστη και ο κόσμος ως τα πεζοδρόμια της σταδίου. Τον προσφωνούσε ο Σικυλιανός ως πρόεδρος της εταιρείας και αυτός για ποια ερχόμενη ευτυχία του εμείς μέσα από την ποίηση μιλούσε. Η ζητεχνία όλων των τάσεων εκεί παρούσα. Ενθουσιώδης και μαζί περίεργη. Ποιος Ελιάρ, ο επαναστάτη της ελευθερίας ή του Μανιφέστου του 24, πήρε το μάτι μου 2 υπηρεαλιστές από τους νεότερους, τον Κάπα να χειροκροτεί προσιλωμένος, τον Β' προς την θύρα της εξόδου με μισή πλάτη υπερίσκεπτος. Θυμάμαι ακόμη τον Βιγιόν, τους Τροβαδούρους και τον Ραμπελέ στην πρώτη συγκεντρωτική μετάφρασή τους. Έτσι ξαναγνωρίσαμε τις απαρχές πίσω από τη μόνιμη λατρεία μας ως τότε του Μποντλέρ ή του Ρεμπό και των λοιπόν καταραμένων. Θυμήθηκα και πάλι τον Βιγιόν όταν δοκίμασα κι εγώ να μεταφράσω ύστερα από χρόνια οι αμβογράφους εκείνων των αλήτη της Λιδίας, των υπόνακτα. Ξαναθυμήθηκα τους Τροβαδούρους με τα προβιγιανά ποίηματα του Πάουντ και αργότερα πολύ τον Ραμπελέ μέσα από την έξοχη μελέτη θεωρία για το καρναβάλι του Μπαχτίν, σαν να ταξίδευα σε κάποια μαγικά πρωτοφανέρωτα για μένα ορμητήρια. Από την έκθεση Καπράλου τρέχαμε στην έκθεση Μπουζιάννη και από εκεί στους πειραματικούς μεγάλυθους του Μούρο. Σκύβαμε στη μελέτη για το μυθιστόρημα του Λούκατς. Αργότερα και στη συζήτησή του με τον Μπρέχτε, πολύ πολύ αργότερα, στην δομολογική του ανανέωση από τον Γκολντμάν και από τον Σάρτ και τους λοιπούς υπαρξιστές του Παρισιού, μια πρώτη γνωριμία με την σκέψη του Μαρκούζε και των άλλων της σχολής Φραγκφούρτης. Στο μεταξύ, από πολύ νωρίς, τα ωφέλη της αγγλοκρατίας μας άρχισε να εισάγεται αθρώα και η αγγλοσαξονική λογοτεχνία, μεταφρασμένη τώρα από τους μεταπολεμικούς, τον Σπάνια και τον Κύρο. Μετά από 2-3 χρόνια κυκλοφόρησε και η μετάφραση των κουαρτέτων του Έλιοτ με εκτενή εισαγωγή και σχόλια του Δεκαβάλε. Στις πρώτες κατοικίες της οδού Ιβύρων και του Περισσού του ποιητή Συνόπουλου, ο Καψάσκης μας διάβασε τις αρχικές του δοκιμές από τη μετάφραση του Τζόις, παρόντες, αν καλοθυμούμε, ο Καχτίτσης και ο Παυλόπουλος. Μετά γυρίζαμε στα στέκια μας και άρχιζε όλη νύχτα το χαρμάνιασμα των πιο ενάντιων υλικών. Ο Ιαννός της ποιησής μου από τότε με 2 πρόσωπα, τον Μαλιακόφσκι και τον Έλιοτ.